Σε λίγες μέρες ξεκινάει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Πρόκειται για το, ουσιαστικά για το πρώτο φεστιβάλ πρόληψης. Ένα διήμερο, 12 και 13 του Νοέμβρη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Είναι χωρισμένο σε δύο μεγάλες ενότητες, την πρωινή και την απογευματινή. Στην πρωινή ενότητα θα έρθουν παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα ενημερωθούν για θέματα στοματικής υγείας και για θέματα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Την ίδια ώρα και για όλη την ημέρα θα υπάρχουν εκεί όλες οι κινητές μονάδες της περιφέρειας Κρήτης και, ένα σημείο όπου θα γίνεται έλεγχος για Αλτσχάιμερ. Στη απογευματινή ενότητα θα έχουμε εκπαιδεύσεις σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ομάδες, οι οποίες θα συμμετέχουν και θα πάρουν το πιστοποιητικό της UEFA για την εκπαίδευση αυτή. Και επίσης θα υπάρχει πολλές παρεμβάσεις από επιστημονικούς φορείς σε θέματα πρόληψης μέσα από στρογγυλά τραπέζια. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, με την εκπαίδευση, με τον Ιατρικό Σύλλογο, με το ΙΤΕ, με τα πανεπιστήμια. Στόχο έχει να δημιουργήσει πεποιθήσεις πρόληψης, ώστε συμπεριφορές πρόληψης να γίνουν καθημερινότητά μας, να γίνουν βίωμά μας, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε θέματα που αφορούν την υγεία μας. Καταρχάς θα έπρεπε να δώσω, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην περιφέρεια, στον κύριο Αρναουτάκη και στον κύριο Πιτσούλη ιδιαίτερα για αυτή την πολύ σημαντική, νομίζω και μοναδική, αυτό που πρόκειται να γίνει πανευρωπαϊκά. Και πραγματικά θα πρέπει να τους δώσουμε τα συγχαρητήρια, διότι ξεκινήσανε καταρχήν με τους απεινιδωτές, συνεχίσανε με την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση που είναι πολύ βασικά. Και πλέον πρέπει να πάμε ένα βήμα πριν, να πάμε στην πρόληψη. Γιατί η πρόληψη είναι αυτή που σώζει και με την περιφέρεια έχουμε ήδη συμφωνήσει θεσμικά ως Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να υπάρξει μια κινητή μονάδα η οποία θα πηγαίνει στα σχολεία και στα νέα άτομα, προκειμένου να ανιχνεύσουμε νοσήματα τα οποία δυνητικά μπορεί στο μέλλον να γίνουν πιο επικίνδυνα. Αυτός είναι ο σκοπός και πραγματικά εκφράζω καταρχήν τις ευχαριστίες μου στην περιφέρεια και κατά δεύτερον ελπίζω ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτό τον πολύ δύσκολο ρόλο τον οποίο αναλαμβάνουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και εδώ είναι η Ελλάδα που ελπίζει και εδώ είναι η Ελλάδα η οποία κοιτάει μπροστά. Το κέντρο μας, προσπαθώντας συστηματικά να αντιμετωπίσει και να προωθήσει το ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγείας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, προσπαθεί μέσα από στρατηγικές συμμαχίες, όπως αυτήν εδώ την οποία έχει αυτή τη στιγμή κάνει το ΙΤΕ με την περιφέρεια Κρήτης, να προωθήσει την δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, να προωθήσει την καινοτομία και να δημιουργήσει υπηρεσίες οι οποίες στο τέλος της μέρας να έχουν σημαντικό αντίκτυπο για την κοινωνία μας. Τώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος ΖΟΗ, το κέντρο μας, αυτό το οποίο αναπτύσσει, είναι μια σειρά από ηλεκτρονικές εφαρμογές, τις οποίες θα μπορεί οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, οι οποίες έχουν τρεις σημαντικές κατευθύνσεις. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο αφορά κυρίως τους πολίτες, έχει να κάνει με την δυνατότητα που θα παρέχεται σε αυτούς να μπορούν να εντοπίσουν τον κοντινότερο σε αυτούς απεινιδωτή. Επίσης, να έχουν πρόσβαση σε υλικό για την παροχή άμεσης βοήθειας, καθώς επίσης και κάρπα, μέσα από βίντεο, κείμενο και εικόνες οι οποίες προσφέρονται και είναι διαθέσιμες, καθώς επίσης και πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες της περιφέρειας. Το 75% των απεινιδωτών που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε όλη τη χώρα, παντού, είναι ήδη ανενεργοί, διότι δεν υπάρχει κανένας να τους φροντίζει και κανένας να τους προσέχει και κανένας υπεύθυνος. Είναι εύκολο να δώσει 1.000 ευρώ να αγοράσεις κάτι, όπως λέει και το Υπουργείο, να χτίσεις νοσοκομείο, δεν μπορείς όμως να το συντηρήσεις. Τα χέρια μας λύνονται με αυτά τα μηχανήματα, τα οποία online σου δίνουν την κατάστασή τους κάθε εβδομάδα, χρησιμοποιηθούν, σου δίνουν τα δεδομένα και σου λένε που χρησιμοποιήθηκαν και επομένως για τα μηχανήματα της περιφέρειας θα είναι η περιφέρεια υπεύθυνη για τη συντήρηση και την αντικατάσταση των αναλώσιμων, για τα δε υπόλοιπα θα είναι οποιοδήποτε τα έχει και θέλει να τα περάσει στο σύστημα.